βρισκόμαστε στην Άρδασα, ένα προσφυγικό χωριό, ένα αμιγώς ποντιακό χωριό με πρόσφυγες που γιορτάζει τις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο της μεταμόρφωσης του Σωτήρου, 4, 5 και 6 του Αυγούστου. Ακριβώς. Η φετινή γιορτή ευελπιστείται να είναι λίγο διαφορετική, καθώς ο Σύλλογος, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Σαββίδη, καλεί να παραβρεθεί σε αυτές τις εκδηλώσεις. Όχι μόνο ο Σύλλογος. Τι ακριβώς γίνεται? Καταρχήν, καλώς ήρθατε στο χωριό μας, κύριε Μαυρίδη. Φέτος έχουμε το 39ο φεστιβάλ ποντιακών χωρών. Λοιπόν, 4, 5 και 6. Απλά φέτος γίνεται μια προσπάθεια να έχουμε επίσημο καλεσμένο τον κύριο Σαββίδη, τον Λιβά Σαββίδη. Λοιπόν, έχει γίνει ολόκληρη κινητοποίηση από το χωριό, από την εκκλησία και από το σύλλογο και όλους τους φορείς του χωριού. Ευελπιστούμε μέχρι 15 Ιουλίου να έχουμε μια θετική απάντηση, γιατί αυτό θέλουμε κιόλας. Έχει βγει το πρόγραμμα το οποίο θα... Ελπίζετε λοιπόν στις εκδηλώσεις του χωριού να παραδοθεί ο Ιβάν Σαββίδης. Τι ναι. Είναι για σας η παρουσία του κ. Σαββίδη? Πέρα από ότι είναι ένας πραγματικός πόντιος, έχει κάνει τόσα πολλά για τον ποντιακό ελληνισμό, γενικότερα για τη χριστιανοσύνη, θέλουμε να δώσουμε μια έμφαση σε εκδηλώσεις του χωριού μας με την παρουσία του, γιατί είναι τόσο αγαπητό στο χωριό, όχι μόνο στο χωριό, σε όλη την περιοχή, και μαζί με την εκκλησία, η οποία το ερώτημα το πήραμε και από εκεί, ευελπιστούμε να δώσουμε ένα άλλο χρώμα φέτος στις εκδηλώσεις σε όλη την περιοχή βασικά. Πώς το αντιμετώπισαν οι κάτοικοι εδώ του χωριού όταν ο Σύλλογος και η Εκκλησιαστική Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει τον κύριο Σαββίδη? Ναι, τα σχόλια είναι. Ζουν για αυτό το πράγμα. Ζουν για αυτό το πράγμα. Και όπως είπα και την κυρία Γεσκυλίδου, υπάρχει ένα άλλο μυστικό, ότι επειδή και εγώ είμαι Σαββίδης, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο να έχουμε κάποια συγγένεια. Το λέω αυτό γιατί με επικαλέσει μια ιστορία του πατέρα μου, αδελφός, γιατί ο πατέρας μου δεν ζει, ότι κοντά στη Σάντα που λέει ο Σαββίδης ότι είναι Σαντέτης, ήταν το χωριό των προγόνων μου. Αν ο παππούς του ονομάζεται Χαράλαμπος, έχουμε μια βαθιά συγγένεια. Αυτό θα το πω στο γεύμα, εφόσον όλα πάνε καλά. Ευελπιστώ να γίνει και αυτό. Αν γίνει και αυτό, μεγαλώνει το καλό. Μέχρι τις 15 του Ιουλίου, λοιπόν, περιμένετε την απάντηση και ελπίζετε να είναι θετική. Ναι, πιέζω μέχρι τις 15, γιατί ο χρόνος θα πιέζει μετά, γιατί θα δώσουμε μεγάλη επισημότητα. Δεν είναι, ας πούμε, να έρθει μόνο να πούμε τι ήρθε. Θέλει να ενημερώσουμε φορείς, περιφέρειες, δήμο, αστυνομίες, να τον δώσουμε να καταλάβει ότι δεν είναι ένας απλός καλεσμένος. Είναι ο επίτιμος καλεσμένος. Ο επίτιμος, και θα γίνει και επίτιμος δημότης του χωριού.